από το σύνολο αρχαίας ελληνικής μουσικής Lyravlos. Αντιπροσωπεύει την Ελλάδα μας, διότι η Ελλάδα κυρίως θαλασσινή χώρα, όχι, όχι μόνο βέβαια, μετέδωσε πολιτισμό και διαμέσου της θαλάσσης, πήρε έδωσε πολιτισμό και το κοχύλι το είχαν οι ναυτικοί μας, είναι η γνωστή μπουρού των ναυτικών που έστελνε μηνύματα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά όλα τα όργανα που βλέπετε, όχι μόνο θα τα δούμε, αλλά θα τα ακούσουμε όλα, είναι όργανα αρχαιοελληνικά, τα περισσότερα. Εμείς τα φτιάχνουμε, θα σας εξηγήσουμε τους τρόπους κατασκευής, τα υλικά κατασκευής. Είναι τα όργανα που έπαιζαν επί χιλιάδες χρόνια οι προγονείς μας. Επίσης έχουμε και κάποια όργανα της παραδοσιακής μουσικής, έτσι για να φανεί η συνέχεια της μουσικής. Αρχίσαμε λοιπόν με τα κοχύλια. Το κοχύλι δεν είχαν τότε τηλέφωνα, κινητά, τίποτα και ακουγόταν χιλιόμετρα μακριά. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Από εγώ. Ναι. Οι ναύτες να κατεβάσουν τα κυβότια από το πλοίο. Άλλο παράδειγμα. Ο καπετάνιος είναι άρρωστος. Στείλτε γιατρό στο πλοίο. Ένα άλλο όργανο που έστελνε μηνύματα ήταν το κέρατο. Το είχε ο ταχυδρόμος και φώναζε τους χωρικούς να παραλάβουν τα γράμματα. Αυτό είναι από αγελαδίτσα. Δεν έχει τίποτα μέσα, είναι κούφιο. Πώς παράγεται η φωνή στο κέρατο και στο κοχύλι, μα με τα χείλη μας που πάλονται, δηλαδή αυτή είναι η πηγή του ήχου. Όπως έχουμε εδώ στο λαιμό δύο φωνητικές χορδές και πάλονται και βγαίνει το έτσι και τα δύο χείλη μας. Ας τελειώσουμε λοιπόν με τα όργανα που δεν έπαιζαν μουσική, αλλά έστελναν μηνύματα. Τελειώνουμε με την αρχαία σάλπιγγα. Για πείτε μας, τη σάλπικα την είχαν για να παίζουν τραγούδια ή την είχαν για τον πόλεμο? Ναι, για τον πόλεμο. Να πάμε τώρα μία αναπαράσταση, ε! Είμαστε δύο στρατόπεδα, οι καλοί από εδώ και οι κακοί, για να δούμε ποιος θα νικήσει. Thank you.
νίκησε. Κανείς, διότι στον πόλεμο όλοι έχουμε γρατζουνιές και σκοτωμούς, ποτέ να μην ξαναγίνει πόλεμος. Και μετά από αυτά τα αντιπολεμικά συνθήματα, αρχίζουμε τώρα με τα μουσικά όργανα της αρχαίας Ελλάδος, αλλά πρώτα... θα παίξουμε ένα αρχαίο κομμάτι που έχει βρεθεί σε πάπυρο. Ξέρετε, έχουν βρεθεί περίπου 60 μουσικά κομμάτια. Υπήρχανε, θα μου πείτε, νότες μουσικές. Υπήρχανε τότε και βέβαια. Δεν έμοιαζαν με τις σημερινές, έμοιαζαν με τα γράμματα της αλφαβήτου. Α, Β, Γ, ανάποδα, μισά, ολόκληρα. Και έχουν αποκρυπτογραφηθεί σήμερα. Το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε το έγραψε ο ίδιος ο Ευρυπίδης. Είναι από την τραγωδία «Ορέστης» του Ευρυπίδη. Έγραφε ο ίδιος και τη μουσική. Ας φανταστούμε λοιπόν πως είμαστε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Για να το δούμε. Από εδώ είναι. Είναι ένα αριστούγημα, όπως ξέρετε όλοι. Θα μου πείτε πώς ακουγόταν ο ηθοποιός χωρίς μικρόφωνο τότε σε 15.000 κόσμο. Το ξέρουμε πολύ καλά πως τα θέατρα είχαν καλή ακουστική. Καμιά φορά φόραγαν και τεράστιες μάσκες με ένα μεγάλο άνοιγμα εδώ στο στόμα και δυνάμωνε τον ήχο η μάσκα. Τώρα με μία απλή ενδυμασία και μάλιστα αυτό το άσπρο ύφασμα το δανειστήκαμε από εδώ από το κέντρο το πρωί. Η μάσκα είναι δικιά μας. Έχουμε την τρέλα να φτιάχνουμε ακόμα και τις μάσκες. Τώρα, ο Ευρυπίδης, από ό,τι ακούσατε, έγραψε ένα μπαμ ανάμεσα σε κάθε φράση. Δηλαδή, κατολοφύρομαι, μπαμ. Το κατολοφύρομαι θα πει κλαίω, οδύρομαι, θρηνώ για το άδικο αίμα της μάνας που χύθηκε. Ξέρετε, τότε υπήρχαν σκοτωμοί, μαχαιρώματα, ο Αίγιστρος, η Κλητευνίστρα, ο Αγαμέμνονας, ο Αχιλέας, ο Έκτορας. Χαμός γινότανε. Τώρα, ίσως ήθελε με αυτό το μπαμ να... κάνουν όλοι οι ηθοποιοί, ο χορός στο θέατρο, όλος ο λαός δηλαδή, έναν αναστεναγμό γεμάτο πόνο, δηλαδή κατολοφύρομαι. Τώρα παρακαλώ, όλοι θα πάρουμε μέρος, να χωριστούμε σε δύο ομάδες. Ο διάδρομος μας χωρίζει σε δύο ομάδες. Παρακαλώ πολύ από την πρώτη ομάδα που είναι μπροστά μου, θα λέτε μαζί με τον τραγουδιστή αυτή τη λέξη. Κατολοφύρομαι, που σημαίνει κλαίω. Και η δεύτερη ομάδα, εσείς, μαζί με το μπαμ που θα κάνω στο τύμπανο, θέλω να βγάλετε έναν στιγμιαίο αναστεναγμό. Μόνο με αέρα μου.
όμως, χωρίς φωνή. Πρώτη ομάδα, κατολοφύρωμε. Κατολοφύρωμε. Εσείς... Αμέ. Κατολοφύρωμε. Κατολοφύρωμε. Μπράβο, θα πάμε όλοι στην Επίδαυρο το καλοκαίρι να παίξουμε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία. Ένα άλλο αρχαίο κομμάτι που βρέθηκε και αυτό σε πάπυρο βρέθηκε στην πόλη Οξύριχος της Αιγύπτου. Εκεί βρέθηκαν πολλοί πάπυροι. Δεν λιώσανε γιατί εκεί το κλίμα είναι ξηρό. Μας μιλάει για την Νέμεση, η οποία ήταν θεά της δίκης. Έκρινε αυστηρά, αλλά πάντα δίκαια. Το κομμάτι αυτό είναι του Μεσομίδη. Ο Μεσομίδης ήταν μουσικός στην αυλή του αυτοκράτορα Ανδριανού, δεύτερος αιώνας μετά Χριστόν. Βλέπετε, υπάρχουν κομμάτια με όνομα συνθέτη, με χρονολογία σύνθεσης. Η Νέμεση λοιπόν που έκρινε αυστηρά. Νέμεση τερόεσα διούροπα η ανώπη δεξιά ο μαθητής είναι ο Ηφικλής, αδερφός του Ηρακλή, δάσκαλός του Ολίνος. Ο Αχιλλέας μαθαίνει λύρα. Ο Ηρακλής. Κάτι σημαντικό για τον Ηρακλή που παίζει λύρα. Ο Ηρακλής δεν γύμναζε μόνο το σώμα, γύμναζε και το πνεύμα. Δηλαδή αυτό είναι μια απόδειξη πως και τότε γυμνάζαν και το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα. Όπως και τώρα τα παιδιά στο σχολείο κάνουν μάθημα μουσικής, κάνουν γυμναστική, κάνουν μαθηματικά, έτσι και τότε. Το μάθημα μουσικής απαραίτητο στα σχολεία. Λοιπόν, η λύρα. Να πούμε τα υλικά κατασκευής. Το ηχείο βλέπετε πως είναι ένα καβούκι χελώνας. Οι χορδές είναι από στριμμένο έντερο προβάτου, πολύ γερές. Οι βραχίονες είναι από κέρατο αγριοκάτσικου τράγου. Ο τράγος είναι το αρσενικό κατσίκι, το ξέρω. Το καπάκι σήμερα στην κιθάρα και στο μπουζούκι είναι ξύλινο. Εδώ έχουμε βάλει τεντωμένο δέρμα προβάτου. Το δεξί χέρι κρατάει το πλήκτρο, πώς είναι η πένα στην κιθάρα. Και τώρα ακούστε πόσο έξυπνη ήταν η προγονή μας. Το αριστερό χέρι δεν κρατάει τη λύρα από το κέρατο, γιατί έτσι μόνο κρατάει, δεν μπορεί να παίξει. Πέρναγαν το χέρι από το λουρί αυτό, τον τελαμόνα, οπότε και στηρίζει αλλά και παίζει
ταυτόχρονα με το δεξί. Δεν υπήρχαν μόνο Ολυμπιακοί αγώνες. Υπήρχαν και μουσικοί, οι πιο γνωστοί, τα πίθια στο θέατρο των Δελφών. Εκεί ταξίδευε ο μουσικός κάθε 4 χρόνια. Με τη λύρα στην πλάτη πήγαινε μια εβδομάδα με τα πόδια, με το γαϊδουράκι. Κάτι σαν το Eurovision δηλαδή. Σαν το Eurovision. Λοιπόν, έπρεπε να παίξει και ένα κομμάτι εκεί υποχρεωτικό. Το κομμάτι αυτό περιέγραφε την πάλη του Απόλλωνα, του Θεού Απόλλωνα, ενάντια στον τρομερό δράκο του Πίθωνα. Ο Πίθωνας ήταν ένα μεγάλο φίδι που έτρωγε τα πρόβατα εκεί στα χωριά. Πρώτο μέρος, ο Απόλλωνας σημαδεύει με τα χρυσά βέλη τον Πίθωνα. Δεύτερο μέρος, τον πετυχαίνει. Τρίτο μέρος, ο Πίθωνας βγάζει αφρούς από το στόμα, πονάει, τρίζει τα δόντια. Στο τέλος ο Απόλλωνας νίκησε. Όλα αυτά έπρεπε να τα περιγράψει μόνο με μουσική, ο μουσικός στο διαγωνισμό. Δηλαδή είναι μία περιγραφική μουσική. Η μουσική μας περιγράφει εικόνες, μας περιγράφει συναισθήματα. Για να κάνουμε μία αναπαράσταση, να δούμε πόσο σπουδαίο όργανο ήταν η λύρα. Ξέρετε, από την αρχή που σκεφτήκαμε να ανακατασκευάσουμε, να φτιάξουμε αυτά τα όργανα, δεν μας ενδιέφερε μόνο να τα εκθέσουμε σε ένα μουσείο, σε μία γη άλλα μέσα. Μας ενδιέφερε να παίξουν αυτά τα όργανα και να αποδώσουν τον ήχο, όσο δυνατόν σε καλύτερη προσέγγιση. Γιατί η μουσική τότε ήταν αναπόσπαστο μέρος από την καθημερινή ζωή. Παντού είχαμε μουσική, και στο σχολείο, και στους αγώνες και στο θέατρο, πανταχού παρούσεται η μουσική. Ένα άλλο κομμάτι που βρέθηκε σε πέτρα γραμμένο, σε μία επιτύμβια στήλη, είναι αυτό. Είναι ο επιτάφιος του Σικύλου. Αν και είναι χαραγμένο σε μία επιτύμβια στήλη, σε ένα τάφο, παρόλα αυτά έχει ωραία λόγια, ακούστε, σε μία μετάφραση, απλή μετάφραση. Λέει: όσο ζεις να χαίρεσαι, να λάμπεις, καθόλου μη λυπάσαι, γιατί η ζωή γρήγορα περνάει. Αυτό σήμερα το φυλάνε στο Εθνικό Μουσείο της Κοπενχάγης, στη Δανία. Βρέθηκε πριν από 130 χρόνια στις τράλεις της Μικράς Ασίας, το είχαν εκεί σε ένα μουσείο, χάθηκε με την μικρασιατική καταστροφή και κατέληξε στο Μουσείο της Κοπενχάγης. Εμείς πήγαμε πριν από λίγους μήνες στο Μουσείο της Κοπενχάγης και δώσαμε μία συναυλία μέσα εκεί, δίπλα στο κομμάτι αυτό. Πολύ συγκινηθήκαμε.
Και εμείς και οι ξένοι που μας άκουσαν. Για πάμε να τα ακούσουμε. Όσο ζεις φαίνου, μην δεν όλο σύλληπου, προς ο λίγον εστί το σύν, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Η Οδύσσια βέβαια τώρα, η Οδύσσια που εχθές για 12 ώρες, λιγότερο ίσως, 11-12 ώρες, όλη τη νύχτα, θέλω να ξαναναφέρω εδώ το όνομα του κυρίου Σιμονίδη που για τόσους μήνες το προσπαθούσε αυτό, πράγματι ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να απαγγέλνουν Οδύσσια σε πάρα πολλές γλώσσες. Τελικά ο Οδυσσέας κατάλαβα πως είναι πανεθνικός, ανήκει σε όλο τον πλανήτη. Από τον Οδυσσέα εξελίχθηκε ένας μεγάλος πολιτισμός, άμα το καλοσκεφτούμε. Λοιπόν, ένα απόσπασμα με μια δική μας προσέγγιση, δηλαδή αφήγηση, τραγούδι, συνοδεία μουσικής. Η μουσική τι κάνει, τονίζει τα συναισθήματα που προέρχονται από το λόγο. Ας πούμε, έχουμε το ποτήρι εδώ. Το ποτήρι ας πούμε κάνει τις ειρήνες, κάπως έτσι. Επειδή οι χορδές είναι από έντερο, επηρεάζονται με την αλλαγή της θερμοκρασίας, με τη ζέστη, με το κρύο, με την υγρασία και θέλουν χόρδισμα πιο συχνά. Εντάξει.
Αγάπησέ μου η σεβαστή θεά και αυτά μου κραίνει. Αυτά όπως τράπεζα έγιναν, τώρα κι εσύ να ακούσεις όσα σου πω. Αγκαλά ο Θεός θα στα θυμίσει ο ίδιος. Και πρώτα ταξιδεύοντας θα φτάσεις στις ειρήνες που όλους μαγεύουν τους θνητούς που λάχουνε κοντά τους. Όποιος σημώσει απαγνωσιά και ακούσει τη φωνή τους, από γυναίκα και παιδιά χαρά να μη προσμένει. Μήτε πατρίδα πως θα δει τι με γλυκά τραγούδια αυτές τον εμαγεύουνε μέσα από τη λιβαδιά τους. Όποιος σημώσει απαγνωσιά και ακούσει τη φωνή τους, από γυναίκα και παιδιά χαρά να μη προσμένει. Μήτε πατρίδα πως θα δει τι με γλυκά τραγούδια αυτές τον εμαγεύουνε μέσα απ' τη λιβαδιά τους. Σωρός εκεί τα ανθρώπινα τα κόκαλα σαπίζουν γυμνά που είναι το δέρμα τους χυμένο όλο τριγύρω. Σωρός εκεί τα ανθρωπινά, τα κόκαλα σαπίζουν γυμνά που είναι το δέρμα τους χυμένο όλο τριγύρω. Προσπέρνα της και στούπωνε καλά τα αυτιά των άλλων με μελοζύμο το κερί να μην μπορούν να ακούσουν. Κι αν ποθυμήσεις ίδιο σου να ακούσεις, ας σε δέσουν ολόρθο χειροπόδαρα στου καταρτιού τη ρίζα και ας καλοσφίξουν το σχοινιό τις άκρες στο κατάρτι. Μα αν ίσως και παρακαλείς τους άλλους να σε λύσουν, εκείνοι ακόμα πιο σφιχτά να δένουν τα σχοινιά σου. Και το καράβι σου από εκεί σα σώσει να περάσει. Δε σορμινεύω πια από πού το δρόμο σου να πάρεις. Α, τόσο κρίνε. Εγώ τους δυο θα σου εξηγήσω δρόμους. Από τη μια είναι κρεμαστές οι πέτρες πολλοένα με κύματα η γλαυκόματη της δέρνη Αμφιτρίτη. Αυτές πλανούμενες τις λένε οι θεοί οι μακαρισμένοι. Κι ουδέ πουλί της προσπερνάει και μήτε υπεριστέρες την αμβροσία θα φέρνουνε στο δία τον πατέρα. Μόνο κι αυτές κάθε φορά τις παίρνει γλίστρο πέτρα. Μα στέλνει κι άλλη ο Θεός λειψές να μην τις έχει. Θνητού καράβι εκεί φαινε, δεν έφυγε κι αν ήρθε. Μόνο καράβο σαν είδα κι ανθρώπινα κουφάρια κυλιούνται από τα κύματα κι απ' της φωτιάς τη λύσα. Ένα μονάχο διάβηκε της θάλασσας καράβι. Η κοσμολάλητη αργό γυρνώντας απ' του Αιγύπτη της σε βράχους θα σπάνε τρανούς χωρίς το χέρι της σύρας που λυπήθηκε τον Ιάσονα Παγάτη. Είναι τα πνευστά, αυτά που τους δίνουμε πνοή, φυσάμε. Είχαν και τότε πάρα πολλά πνευστά, πολλούς αυλούς. Άλλος φτιαγμένος από κόκαλο, από κέρατο, από καλάμι, άλλος αυλός για τις χαρές, άλλος για τις λύπες. Άλλο ήθος, έλεγαν οι προγονείς μας. Έχει ο ένας, άλλο ήθος ο άλλος. Τώρα θα ακούσουμε δύο αυλούς με τελείως διαφορετικό ήχο. Ο πρώτος έχει σιγανό ήχο, είναι για ένα νούρισμα, θα μας χαλαρώσει,
ημερολόι, θα μας χαλαρώσει πρώτος. Και μετά θα ξυπνήσουμε όλοι με τον ζουρνά. Για να σας πω τώρα πώς βγαίνει ο ήχος στον αυλό. Τι είπαμε πριν. Δύο χείλη πάλονται. Δύο φωνητικές χορδές που πάλονται. Και στον αυλό πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε το διπλό γλωσσίδι. Ένα διπλό καλάμι. Να το. Περνάει ανάμεσα ο αέρας και πάλεται. Ωραία, έτοιμο είναι. Τώρα, αυτός ο ήχος θα μας θυμίσει λίγο το κλαρίνο. Το κλαρίνο ήρθε στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση του 21, ήρθε με τις μπάντες των Βαβαρών, με τις φιλαρμονικές και μάλιστα υπάρχει μια αληθινή ιστορία, το έχουν γράψει και οι εφημερίδες, όταν ήρθε ο Όθωνας στο Ναύπλιο, εκεί με κάτι καράβια μεγάλα βαβαρικά, τον συνόδευε μια μπάντα και ο κόσμος περίμενε στο λιμάνι, οι Έλληνες περίμεναν, όταν άρχισαν να κατεβαίνουν τα όργανα, κάτι μεγάλα, τρομπόνια, τούμπες, τρομπέτες, χάλκινα, ο κόσμος έτρεξε να φύγει. Νόμισε πως ήταν όπλα αυτά τα μεγάλα με τα χωνιά. Δεν είχε ξαναδεί. Αυτό λοιπόν έχει ήχο για μυρολόι και για ανανούρισμα. Αρχαίου αυλού και για να παίξει πάλι πρέπει να βάλουμε το διπλό γλωσσίδι που είπαμε. Δεν παίζει, χωρίς αυτό δεν παίζει. Αυτό το κόβω από την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Ωραία. Έτοιμο είναι. Τα παλιά χρόνια δεν είχαν βέβαια μικρόφωνα και ηχεία και όλο το χωριό στην πλατεία χορεύε με το ζουρνά και με το νταούλι. Ακουγόταν δυνατά, ακόμα και στα γύρω χωριά ακουγόταν. Ζητούμε συγγνώμη για τη φασαρία που θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε και ένα χορό ζωναράδικο από τη Θράκη. Ο ζωναράδικος χορός υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα και λεγόταν τροχαϊκός αυτός ο ρυθμός, 6-8. Είναι... Είπαμε είναι δύο φλογέρες μαζί, κάθε μία παίζει διαφορετική νότα, δηλαδή έχουμε διφωνία ή ετεροφωνία. Ο διάβολος έπαιζε παντού, και στο σχολείο, και στο θέατρο, και στον πόλεμο, και στους αγώνες.
νησιώτικη τσαμπούνα μας. Την φέραμε σήμερα γιατί κοιτάξτε στην άκρη τι έχει, έχει διάβλο. Σκεφτήκαν λοιπόν μετά από πολλά χρόνια και ενώσανε τον διάβλο με το δέρμα του κατσικιού, οπότε όταν παίρνει ανάσα ο μουσικός, δεν σταματάει να παίζει. Το όργανο συνεχίζει και παίζει επειδή έχει αποθηκευμένο αέρα. Και μια μεγάλη εφεύρεση για τότε. Και αν πάμε το καλοκαίρι στα νησιά μας, στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, θα το δούμε στα πανηγύρια, ζει και βασιλεύει ακόμα. Σε ποια νησιά, Μιχάλη, Αμερικά. Σε ποια. Νήσιρο, Τζιά, Πάρο, Νάξο, Κάρπαθο, Λέρο, Σαντορίνη, Χίο, Μύκονο, Σαμοθράκη, παντού είναι. Και ποτέ δεν σταματάει. Τώρα ο ξάδελφος της τσαμπούνας είναι η Γκάιντα. Στην Γκάιντα όμως δεν έχουμε διάβλο, είναι ένας αυλός. Και ένας μεγάλος αυλός που τι κάνει. Κρατάει μια ίσια χαμηλή νότα, όπως οι ψάλτες στην εκκλησία. Το ίσον, το ισοκράτημα. Το ισοκράτημα, δεν πειράζει. Το ισοκράτημα. Όλοι μαζί παρακαλώ ένα ισοκράτημα. Είναι μια μαγεία. Εδώ πάνω λοιπόν πατάει ο ιερέας, ο ψάλτης και κεντάει τις μελωδίες. Είναι μια μαγεία αυτό. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε την Γκάιντα. Θέλω να πω ένα μυστικό βέβαια. Εδώ που φυσάμε υπάρχει μια βαλβίδα που ανοίγει και κλείνει. Δηλαδή φυσάμε ανοίγει, έτσι. Όταν ρουφάμε κλείνει. Άρα ο αέρας μπορεί να μπει αλλά δεν μπορεί να βγει. Είναι πολύ έξυπνο αυτό. Ένα κομμάτι από τη Μακεδονία μας. Ήξερε πως μετά θάνατο ο κόσμος θα χορεύει και θα γλεντάει με το δέρμα του, μπορεί και το κατσίκι να χαιρότανε. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν ξέρω, μπορεί. Τώρα για να τελειώνουμε με την Γκάιντα, η ελληνική ονομασία της Γκάιντας δεν είναι Γκάιντα, είναι άσκαυλος.
Από πού βγαίνει η λέξη ασκή και αυλός ίσον άσκαυλος. Να, ο αυλός βγαίνει και παίζει και μόνος του. Βάζουμε τον αυλό στο ασκή και έχουμε ασκή και αυλός ίσον άσκαυλος. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο κομμάτι. Είναι και αυτό του συνθέτη Μεσομίδη από την Κρήτη, δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, και αυτό βρέθηκε σε πάπυρο και είναι ο ύμνος στη Μούσα Καλλιόπη. Αγαπούσανε τόσο πολύ την κιθάρα που την είχαν βάλει ακόμα και στα νομίσματα, στα κέρματα. Οχ, τι είπα, ναι, κιθάρα, ναι. Μπερδεύτηκα. Ναι, ναι. Δεν μπερδεύτηκα, η αρχαία κιθάρα με το ίδιο όνομα ή αλλιώς κίθαρης. Δεν μοιάζει πολύ με τη σημερινή. Την κιθάρα τη φτιάχνουμε, δεν χρησιμοποιούμε καμπόκι χελώνας, δεν είχε χελώνα για ηχείο. Όλοι από ξύλα ήταν φτιαγμένοι. Έλατο, βελανιδιά, μουριά που τρώμε τα μούρα. Το δεξί χέρι κρατάει και πάλι το πλήκτρο, το αριστερό περασμένο πάλι από τον Τέλα Μόνα. Και τώρα η κιθάρα θα συνοδεύσει ένα τραγούδι που δεν είναι αρχαίο, όχι, είναι... Πάω στο φως λίγο, έτσι εδώ. Εμείς το φτιάξαμε, είδαμε ένα ποίημα του μεγάλου μας ποιητή του Κωνσταντίνου Καβάφη και το μελοποιήσαμε. Λοιπόν, η κιθάρα συνόδευε την άκρος εξευγενισμένη ποίηση της Σαπφούς, του Αρχίλοχου, του Ανακρέοντα, τώρα η κιθάρα θα συνοδεύσει λυρική ποίηση σύγχρονη, ποίηση του Καβάφη.
του το ανιδρό. Αρμόζει πιο καλά, θα είναι πιο συμπαθές, σαν έρθουν της αγάπης, σαν έρθουν οι σκιές. Οικογένεια οργάνων, είπαμε για τα πνεστά, είναι τα κρουστά, αυτά που τα χτυπάμε. Είχανε πάρα πολλά κρουστά. Κρόταλον. Από το ρήμα κροταλίζω. Κρότος, για πείτε μου ένα φίδι. Κροταλίας. Ναι, κροταλίας. Από εκεί βγαίνει η λέξη. Ο κροταλίας, όταν κουνάει την ουρά του, κροταλίζει, έτσι λέμε. Άλλο. Σύστρον, από το ρήμα σίο, με έψιλον γιώτα γράφεται. Σίο, θα πει κουνιέμαι, κουνάω. Σεισμός. Από εκεί βγαίνει η λέξη. Σεισμός. Σύστρον, κρόταλο, σύστρο, τύμπανο, με αυτά έπαιζαν στις γιορτές του Διονύσου, έπιναν κρασάκι, έτρωγαν, χόρευαν όλη μέρα και όλη νύχτα. Πάμε ένα ρυθμό διονυσιακό. Κρουστά ήταν τα παλαμάκια, το ανθρώπινο το σώμα δηλαδή. Πριν από λίγο καιρό ανακάλυψα ένα παλαμάκι που έχει διπλάσια ταχύτητα. Ακούστε. Πρώτα μόνος μου και μετά όλοι μαζί. Πρέπει να είμαστε χαλαροί, κάτω οι ώμοι, το σβέρκο χαλαρό. Όταν βλέπουμε αρχαία αγάλματα, πάντα το σώμα είναι χαλαρό. Βλέπουμε τους ώμους κάτω. Όσο γυμνασμένος και να είναι κανείς στο άγαλμα, ποτέ δεν είναι σαν τους σημερινούς bodybuilders που είναι έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, διπλάσια ταχύτητα. Πρώτα εγώ και μετά όλοι μαζί.
πάμε αργά. Άλλο κρουστό, έχω βρει την απάντηση για το παλαμάκι. Άλλο. Και τελειώνουμε με ένα κρουστό που με αυτό ο Ηρακλής κάποτε, έδιωξε κάποιες παλιόκοτες από μία λίμνη. Ποια λίμνη? Την Στιφαλία. Μπράβο. Στιφαλίδες όρνηθες. Τα κύμβαλα, όπως έχουμε τα πιάτα, τα πιατίνια στην παρέλαση. Αυτό το κράμα το ήξεραν και οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες. Για πείτε μου, από τι μέταλλο είναι? Χαλκό, ασίμι, μπρούτζο, αλουμίνιο, χρυσό, κασίτρο, από τι? Ναι, το σωστό είναι χαλκός και το πιο σωστό είναι μπρούτζος. Ο μπρούτζος τι είναι? Είναι ένα κράμα. Είναι χαλκός, αλλά έχει μέσα και λίγο κασίτρο για να γίνει σκληρό. Αυτό το κράμα το ήξεραν και οι πρόγονοί μας. Περίπου 90% χαλκός και 8 με 10% περίπου κασίτρος. Τώρα, από τα κομμάτια, από τους παπύρους που έχουν βρεθεί στην πόλη Οξύριγχος της Αιγύπτου, από τα 60 κομμάτια τα μουσικά που έχουν σωθεί από την αρχαία Ελλάδα, το πιο πρόσφατο χρονολογικά είναι ο πρωτοχριστιανικός ύμνος στην Αγία Τριάδα, 3ος αιώνας μετά Χριστόν. Παρατηρήστε πως υπάρχουν μέσα ίχνη από τη μετέπειτα πανέμορφη βυζαντινή μουσική και τα λόγια πόσο κατανοητά είναι.
κατσίκι, κλαίει το κατσίκι, γιατί το σκότωσαν για να κάνουνε γκάιτα. Μα τι λες τώρα, μα τι λες, γιατί μου τρομάζεις τον κόσμο. Όχι. Να πω την αλήθεια. Άμα το κατσίκι ήξερε πως μετά θάνατο ο κόσμος θα χορεύει και θα γλεντάει με το δέρμα του, μπορεί και το κατσίκι να χαιρότανε. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί. Τώρα για να τελειώνουμε με την γκάιτα, η ελληνική ονομασία της γκάιτας δεν είναι γκάιτα, είναι άσκαυλος. Από πού βγαίνει η λέξη? Ασκή. Και αυλός ίσον άσκαυλος. Να, ο αυλός βγαίνει και παίζει και μόνος του. Βάζουμε τον αυλό στο ασκή και έχουμε ασκή και αυλός ίσον άσκαυλος. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο κομμάτι. Είναι και αυτό του συνθέτη Μεσομίδη από την Κρήτη, δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, και αυτό βρέθηκε σε πάπυρο και είναι ο ύμνος στη Μούσα Καλλιόπη. Αγαπούσανε τόσο πολύ την κιθάρα που την είχαν βάλει ακόμα και στα νομίσματα, στα κέρματα. Οχ, τι είπα, ναι, κιθάρα, ναι. Μπερδεύτηκα. Ναι, ναι. Δεν μπερδεύτηκα, η αρχαία κιθάρα με το ίδιο όνομα ή αλλιώς κίθαρης. Δεν μοιάζει πολύ με τη σημερινή. Την κιθάρα τη φτιάχνουμε, δεν χρησιμοποιούμε καμπόκι χελώνας, δεν είχε χελώνα για ηχείο. Όλοι από ξύλα ήταν φτιαγμένοι. Έλα του, βελανιδιά, μουριά που τρώμε τα μούρα. Το δεξί χέρι κρατάει και πάλι το πλήκτρο, το αριστερό περασμένο πάλι από τον Τέλα Μόνα. Και τώρα η κιθάρα θα συνοδεύσει ένα τραγούδι που δεν είναι αρχαίο, όχι, είναι... Πάω στο φως λίγο, έτσι εδώ. Εμείς το φτιάξαμε, πήραμε ένα ποίημα του μεγάλου μας ποιητή του Κωνσταντίνου Καβάφη και το μελοποιήσαμε. Λοιπόν, η κιθάρα συνόδευε την... άκρος εξευγενισμένη ποίηση της Σαπφούς, του Αρχίλοχου, του Ανακρέοντα, τώρα η κιθάρα θα συνοδεύσει λυρική ποίηση σύγχρονη, ποίηση του Καβάφη. Thank you.
του το άνυρο αρμόζει πιο καλά, θα είναι πιο συμμαθές σαν έρθουν της αγάπης, σαν έρθουν οι καμαρί απόψε να μην έχει φως πολύ μέσα στη Ρεμινόλος και την υποβολή και με το λίγο φως μέσα στη Ρεμινέτσι θα οραματιστώ για να έρθουν της αγάπης, για να έρθουν οι σκιές. Μία άλλη οικογένεια οργάνων, είπαμε για τα πνεστά, είναι τα κρουστά, αυτά που τα χτυπάμε. Είχανε πάρα πολλά κρουστά. Κροταλίζω. Κρότος, για πείτε μου ένα φίδι. Ναι, κροταλίας. Από εκεί βγαίνει η λέξη. Ο κροταλίας, όταν κουνάει την ουρά του, κροταλίζει, έτσι λέμε. Άλλο. Σύστρον, από το ρήμα σίο, με έψιλον γιώτα γράφεται. Σίο, θα πει κουνιέμαι, κουνάω. Σεισμός. Από εκεί βγαίνει η λέξη. Σεισμός. Σύστρον. Κρόταλο, σύστρο, τύμπανο, με αυτά έπαιζαν στις γιορτές του Διονύσου, έπιναν κρασάκι, έτρωγαν, χόρευαν όλη μέρα και όλη νύχτα. Πάμε ένα ρυθμό διονυσιακό. Κρουστά ήταν τα παλαμάκια, το ανθρώπινο το σώμα δηλαδή. Πριν από λίγο καιρό ανακάλυψα ένα παλαμάκι που έχει διπλάσια ταχύτητα. Ακούστε. Πρώτα μόνος μου και μετά όλοι μαζί. Πρέπει να είμαστε χαλαροί, κάτω οι ώμοι, το σβέρκο χαλαρό. Όταν βλέπουμε αρχαία αγάλματα, πάντα το σώμα είναι χαλαρό, βλέπουμε τους ώμους κάτω. Όσο γυμνασμένος και να είναι κανείς στο άγαλμα, ποτέ δεν είναι σαν τους σημερινούς bodybuilders που είναι έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, διπλάσια ταχύτητα. Πρώτα εγώ και μετά όλοι μαζί.
πάμε αργά. Άλλο κρουστό, έχω βρει την απάντηση για το παλαμάκι. Άλλο. Αυτό το κράμα το ήξεραν και οι πρόγονοί μας οι αρχαίοι Έλληνες. Για πείτε μου, από τι μέταλλο είναι, χαλκό, ασίμι, μπρούτζο, αλουμίνιο, χρυσό, κασίτρο, από τι... Ναι, το σωστό είναι χαλκός και το πιο σωστό είναι μπρούτζος. Ο μπρούτζος τι είναι, είναι ένα κράμα. Είναι χαλκός, αλλά έχει μέσα και λίγο κασίτρο για να γίνει σκληρό. Αυτό το κράμα το ήξεραν και οι πρόγονοί μας. Περίπου 90% χαλκός και 8 με 10% περίπου κασίτερος. Τώρα, από τα κομμάτια, από τους παπύρους που έχουν βρεθεί στην πόλη Οξύριγχος της Αιγύπτου, από τα 60 κομμάτια τα μουσικά που έχουν σωθεί από την αρχαία Ελλάδα, το πιο πρόσφατο χρονολογικά είναι ο πρωτοχριστιανικός ύμνος στην Αγία Τριάδα, 3ος αιώνας μετά Χριστόν. Παρατηρήστε πως υπάρχουν μέσα ίχνη από τη μετέπειτα πανέμορφη βυζαντινή μουσική και τα λόγια πόσο κατανοητά είναι. Και δόξα Θεού.
τώρα μία σειρά από παραδοσιακά κομμάτια τα οποία διασώζουν ρυθμικά και μελωδικά στοιχεία από την αρχαία μουσική. Δεν θα το αναλύσουμε τώρα μουσικολογικά, να μην σας κουράζουμε. Όλοι ξέρουμε τι είναι η πεντατονική υπηρετική σκάλα, πόσο παλιά είναι, πόσο παλιά είναι τα ριζίτικα. Ένας πολύ παλιός χορός της Πελοποννήσου, ο Τσακώνικος. Η τσακώνικη διάλεκτος, πολύ αρχαία, πολύ παλιά. Thank you.
ένα ρεζίτικο. Αφηγείται η ιστορία το ρεζίτικο. Αφηγείται. Ώρες ολόκληρες, μία ιστορία, μία μουσική. Όπως είναι ο Ερωτόκριτος, ας πούμε. Χιλιάδες στίχοι με την ίδια επαναλαμβανόμενη μελωδία. Σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό, χαρά κι ένα χαρά. Ναϊτός βρεγμένος, χιονισμένος, ο καημένος και παρά, και παρά, και παρά.
σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε και τα υπόλοιπα μουσικά όργανα. Τα περισσότερα τα έχετε ακούσει, τα έχετε δει. Σήμερα κάνουμε ένα ταξίδι με όχημα τη μουσική από τα αρχαία χρόνια ως το σήμερα. Και το λέω με μεγάλη συγκίνηση, γιατί το πιο σπουδαίο για μας είναι οι εκπαιδευτικές παραστάσεις που δίνουμε για τα σχολεία στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, για τα δημοτικά, για τα γυμνάσια, για τα λύκεια, για τα πανεπιστήμια. Πιστεύω πως τέχνη και εκπαίδευση πάνε μαζί, είναι αδέλφια δίδυμα αυτά τα δύο. Ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχουν και πληροφορίες, η ίδια η τέχνη, και μόνο μουσική να παίζεις δίχως εξήγηση, πάλι και αυτό είναι μία εκπαίδευση. Σε μία συζήτηση που είχα τελευταία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο ξέχασα να αναφέρω πως το ευχαριστούμε και το Υπουργείο πάρα πολύ, γιατί μας χορήγησε τα έξοδα μετακίνησης για να έρθουμε εδώ. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε σύντομα μία επικοινωνία με πολλά κέντρα, στο εξωτερικό κέντρα νεοελληνικών σπουδών, αρχαίων σπουδών. Αυτό που βλέπετε σήμερα μπορούμε να το προσαρμόσουμε για κάθε ηλικία, για κάθε επίπεδο γνώσης. Από ό,τι βλέπετε, αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο μουσική. Από ό,τι μας λένε και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, περιλαμβάνει και χημεία και μαθηματικά και έχει και φιλολογικό ενδιαφέρον. Θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μουσικά όργανα. Ο αρπιστής από την Ίσο Καίρο, τα Κυκλαδικά ειδόλια. 3.000 χρόνια π.Χ. Χριστού. Άρπα. Καλά, ξεκουρδίστηκε λίγο με το ταξίδι. Δεν πειράζει. Αυτή είναι μία παιδική λύρα. Τα παιδάκια στο σχολείο έκαναν μάθημα μουσικής. Παιδική. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Για πείτε μου, το καβούκι αυτό είναι αληθινό? Χελώνα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό πρέπει να αποκαλύψω το μυστικό μας. Φυσικά και ποτέ δεν έχουμε πειράξει χελώνα για να φτιάξουμε μία λύρα. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Ποτέ. Κάνουμε αντίγραφα από ξύλο. Τα ζωγραφίζουμε. Είναι το ίδιο σκληρά με το καβούκι. Εκτός και να βρούμε μία... μία πεθαμένη στο δάσος. Μόνο τότε. Μόνο τότε. Την παίρνουμε και κάνουμε μία λίρα. Για οικολογικούς λόγους, λοιπόν, δεν πειράζουμε ποτέ ζωντανές χελώνες. Τι μας φταίνε οι χελώνες τώρα? Όχι. Μας ρωτάνε, ο ήχος μοιάζει, και βέβαια μοιάζει, είναι ακριβώς, μπορώ να πω ακριβώς ο ίδιος ήχος. Και ξέρετε, αν πεθάνει μία χελώνα στο δάσος και πάμε μετά από 6 μήνες, θα την βρούμε άδεια μέσα. Ποιος την άδειασε? Πήγε για μπάνιο στη θάλασσα και θα ξαναγυρίσει πίσω? Πώς έφυγε? Τα ζω, μπράβο, τα ζώα, τα σκουλικάκια, τα μνημικάκια. Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Ωραία. Όμηρος. Η αρχαία Φόρμινγκς. Άρεσε πολύ στον Όμηρο, όταν έβγαινε στη στριγιά και ξεκουραζόταν, να είναι σε μια μεγάλη γιορτή και να ρέει άφθονο κρασί, να υπάρχει φαγάκι και να ακούει τον θείο Αηδό, δηλαδή τον τραγουδιστή με την θεϊκή φωνή. Μπουζούκι, πριν το μαγλαμά, πριν το μαντολίνο, πριν την κιθάρα, έπαιζαν την πανδούρα. Πανδούρα ή αλλιώς τρίχορδο, γιατί έχει 3 χορδές. Ο πρόγονος του μαντολίνου, του μπουζουκιού, του λαού του, οι γυναίκες το έπαιζαν τότε. Χελώνα, ξύλινη φαίνεται. Αντίγραφο, το έχουμε σκάψει, είναι ξύλο από καρυδιά και το έχουμε σκάψει, είναι κούφιο μέσα. Άγιο. Και
Το μονόχορδο του Πυθαγόρα δεν ήταν μουσικό όργανο, αλλά ένα όργανο που έκαναν πράξεις μαθηματικές. Τι σημαίνει μονόχορδο? Μία χορδή, τεντωμένη σε ένα κουτί, άδειο, σε ένα ηχείο, ένας χάρακας και ο καβαλάρης εδώ, ή αλλιώς γέφυρα. Πηγαίνω, έρχεται και αλλάζει το μήκος της χορδής. Άλλο το μήκος από εδώ είσαμε εδώ και άλλο από εδώ είσαμε εδώ. Ο ήχος έχει διαφορά. Ακούστε, έχει διαφορά αυτό από αυτό. Και βέβαια, πολύ καλά, αυτό το παράδειγμα που κάνω τώρα είναι πολύ απλό, αλλά το κάνουμε για να καταλάβουμε τις βασικές αρχές του ήχου. Το κουνάω λίγο. Τώρα έχει διαφορά αυτό από αυτό. Ναι, βέβαια. Όταν βάζει στη μέση, φυσικά δεν θα έχει. Τώρα για να δούμε. Έχει. Τώρα. Λίγο, βλέπετε, το ανθρώπινο αυτή καταλαβαίνει τις μικροδιαφορές του ήχου. Τέλος πάντων, όταν έχουμε καιρό κάποτε θα μιλάμε μια εβδομάδα για το μονόχρωτο του Πυθαγόρα. Κανόνας λέγεται επίσης, κανόνας εξού και το κανονάκι που υπάρχει σήμερα με πάρα πολλές χορδές διαφορετικού μήκους. Το μονόχρωτο λοιπόν του Πυθαγόρα. Τι άλλο έχουμε εδώ, να πάμε όλα. Ένα κέρατο από άγριο κάτσικο, που κάνουμε και τρυπούλες για να παίζει μελωδίες. Βλέπετε την υδραυλή, είναι ίσως το αρχαίο αρμόνιο. Αυτό που πρέπει να θέλω να θυμάστε είναι ότι το έφτιαξε Έλληνας ο Κτησίδιος από την Αλεξάνδρεια του 400 π.Χ. Και σήμερα οι καθολικές εκκλησίες όλο τον κόσμο έχουν το εκκλησιαστικό όργανο, όπως έχει και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Με την Ιδραυλή είχαμε παρουσιαστεί στην Ουάσιγκτον πριν από 4-5 χρόνια. Να, βλέπετε στη μέση η Ιδραυλή μαζί με όλα αυτά. Αυτά βέβαια τα ταλαιπωρούμε λίγο, τα κουράζουμε γιατί τα φορτώνουμε σε τρένα, σε αεροπλάνα. Για να μην σπάνε όμως, γιατί είναι από υλικά ευαίσθητα και όλα τα επισκευάζουμε στο εργαστήριο, έχουμε και πολύ γερές θήκες. Ας πούμε, σε αυτή τη θήκη φυλάμε τις φλογέρες, τους αυλούς, για να μην σπάνε, και πολλές άλλες θήκες που έχουμε. Πάντα ένα όργανο πρέπει να το φυλάς καλά, να το σέβεσαι, να το μελετάς πολλές ώρες. Το ψάρι αυτό δεν είναι ξηφίας, ονομάζεται... Ναι, ονομάζεται... Οξύριγχος. Και από την κοιλιά του παίρνουμε την ψαρόκολα. Την έχουμε φέρει, αλλά την έχω στη βαλίτσα πίσω, να μην τη βγάλουμε τώρα. Είναι ένα βαζάκι με μία κόλλα. Ακόμα και την κόλλα φέραμε. Κολλάμε τα ξύλα λοιπόν με μία πολύ πολύ γερή και αρχαία κόλλα, την ψαρόκολα. Ακόμα και σήμερα τα καλά βιολιά τα κολλάνε με ψαρόκολα από το ψάρι που λέγεται οξύριγχος. Εδώ είναι ο μάστορας, που μου αρέσει να δουλεύω με τα χεράκια μου πολλές ώρες στο εργαστήριο. Τα εργαλεία, απλά εργαλεία, ένα πριονάκι, ένα σφυράκι, χειροποίητα. Είναι ωραία να δουλεύει κανείς με τα χέρια του σήμερα. Κάποιοι άνθρωποι σήμερα το μόνο που κάνουν με τα χέρια τους και κάποια παιδιά είναι να πατάνε κάποια κουμπιά σε ένα κινητό τηλέφωνο, σε ένα PlayStation. Τώρα μια αληθινή ιστορία θα σας πει με τον Χασάπη της γειτονιάς, τον Κυριάννη, τον κρεοπόλη μας. Πήγα μια μέρα στο Χασάπη της γειτονιάς μου, στην Αθήνα, στην Πετρούπολη μένουμε. Λοιπόν, του λέω, κύριε Γιάννη, φύλαξε μου δύο πόδια από πρόβατο. Μα τι να κάνεις τα πόδια, κύριε Παναγιώτη? Να κάνω φλογέρα να παίζω. Μωρέ, φλογέρα θα κάνεις, τρελάθηκες. Ρε, φέρτα εδώ, σου λέω. Για να σε δούμε. Πήγα σπίτι, τα δύο μπουτάκια από αρνί, τα μαγείρεψε η σύζυγος με πατάτες στο φούρνο. Τα φάγαμε και περίσεψαν τα κόκαλα. Πήρε ένα τρυπάνι, έκανα τρύπες. Πάω μετά από ένα μήνα στον κύριο Γιάννη το Χασάπη, του λέω, άκου, παίζει. Έτσι έκαναν να βλούσει και οι προγόνοι μας από κόκαλα ζώων, φτερούγες μεγάλων πουλιών, ξύλο, καλάμι. Α, τώρα είναι κάποιες
Και τώρα, για να καταλάβουμε πώς δούλευε ο αρχαίος αυλός με το γλωσσίδι. Το πιο φθηνό όργανο στον κόσμο. Με ένα δολάριο αγοράζουμε ένα πακέτο καλαμάκια από το σούπερ μάρκετ. Μασουλάμε ένα στην άκρη να γίνει πλακουτσωτό. Μασουλάμε. Για να δούμε. Έχω φτιάξει κανένα. Φυσάμε απαλά. Ωραία. Και αν βγει ήχος, τότε με ένα ψαλιδάκι θα κάνουμε 5-6 τρύπες, χράπ αριστερά, χράπ δεξιά, θα γίνουν τετράγωνες. Δεν μας πειράζει όμως. Και αν είμαστε λίγο τυχεροί, θα παίξει κάποια μελωδία, θα παίξει μουσική. Στην Αθήνα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ επίσης να παίζουμε στα συνέδρια, αυτό που κάνουμε να το κάνουμε για τα συνέδρια και στην Ελλάδα όπως παντού γίνονται διεθνή συνέδρια ιατρικά, επιστημονικά και κάνουμε κοινωνούς της παράδοσής μας και τους ξένους συνέδρους από όλο τον κόσμο με έναν τρόπο μουσικό και όχι μουσιακό, γιατί όπως είπαμε μας ενδιαφέρουν αυτά τα όργανα να παίξουν, ναι, να βγάλουν ήχο, όχι μόνο να τα βάλουμε σε ένα μουσείο, σε μία γιάλα και μετά όποιος θέλει μπορεί να έρθει κοντά να τα αγγίξει, βέβαια θα σας πούμε τον τρόπο, μη βάλετε στο στόμα τίποτα κτλ. Πάρα πολλές συναυλίες και συνέδρια σε πανέμορφους χώρους της Ελλάδας και του εξωτερικού, πράγματι ο κόσμος βλέπουμε πως ταξιδεύει, μαγεύεται, αλλά θέλω να επαναλάβω πως τα σχολεία είναι μια στιγμή στη ζωή μας που μας συγκινεί ιδιαίτερα, η επαφή με τους εκπαιδευτικούς, με τα παιδιά, και τα παιδιά μαγεύονται. Λοιπόν, μουσικός κι αυτός, ο Θεός Πάνας, από την Αρκαδία, με τα κέρατα, με τον τραγοπόδαρος. Υπάρχει και ένα παραμύθι, ένας μύθος από τη μυθολογία μας. Ας το πούμε. Μια φορά και έναν καιρό, ο τραγοπόδαρος θεός, ο Πάνας, κυνηγούσε στο δάσος μία όμορφη νεράιδα ή αλλιώς νύμφη, την νύμφη Σύριγγα, η Σύριγγ. Η νεράιδα έτρεξε να φύγει φοβισμένη και όταν έφτασε στον ποταμό Λάδωνα, Πελοπόννησο, παρακάλεσε τον ποταμό να τη σώσει. «Ποταμέ, σώσε με, με κυνηγάει ο Πάνας». Ο ποταμός άκουσε και αμέσως τη μεταμόρφωσε σε καλαμιά. Και ο Πάνας την έφτασε και πήγε να την αγκαλιάσει, βλέπει με μεγάλη του στεναχώρια ότι αντί να αγκαλιάζει την νύμφη, αγκαλιάζει σπασμένα καλάμια. Και τότε αρχίζει να κλαίει και να ξεφυσάει πάνω στα καλάμια από τη μεγάλη στεναχώρια του και ακούει να βγαίνει ένας γλυκός ήχος. Και έκανε τον αυλό του Πάνα που μοίρασε όλο τον κόσμο, έτσι λέγεται. Στα αγγλικά λέγεται Pan Flute, του Πάνα το φλάουτο. Στα αγγλικά Flute de Pan, του Πάνα το φλάουτο. Και με αυτό έπαιζε στο δάσος και μάγευε τα ζώα όλη μέρα
και όλη νύχτα έπαιζε στο δάσος και μάγευε τα ζώα. Όλη μέρα και όλη νύχτα έπαιζε στο δάσος και μάγευε τα ζώα. Όλη μέρα και όλη νύχτα έπαιζε στο δάσος και μάγευε τα ζώα. Παντού υπάρχει και στην Ελλάδα και εδώ και παντού